Σήμερα είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση μαζί με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα της πράσινης μετάβασης, όπου αναλύσαμε και παρουσιάσαμε τους προβληματισμούς μας σε σχέση με τα μέτρα που έχουν και τον επηρεασμό που θα έχουν τα μέτρα για το FIT55 προς την οικονομία της Κύπρου, όπου και του παρουσιάσαμε το γεγονός, ιδιαίτερα το γεγονός ότι ε, ο επηρεασμό για την Κύπρο είναι δυσανάλογος σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρο ότι ο επηρεασμό ε, προς το ακαθάριστο χώριο προϊόν για τη χώρα μας θα είναι 8 φορές περισσότερος από το μέσο όρο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, 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 χαιρόμαστε ιδιαίτερα το γεγονό ότι ε, ο εκτελεστικό αντιπρόεδρο είχε κατανοήσει αυτό το θέμα. Ε, ιδιαίτερα το θέμα του, του, του επηρεασμού ε, όπου είναι δυσανάλογο. Ε, ε, ήταν αρκετά ενημερωμένο. Φάνηκε ότι οι πρωτοβουλίε που αναλάβαμε τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα του τελευταίου δύο μήνε, για να ενημερώσουμε τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αλλά και ε, φορεί των αερομεταφορών για το θέμα αυτό, ότι φέρνει αποτελέσματα. Βλέπουμε μια κατανόηση ε, από μέρου τη Επιτροπή και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι και στο Συμβούλιο Υπουργών, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, έχουν περάσει, έχουν εγκριθεί αρκετέ από τι προτάσει μα. Ιδιαίτερα έχει γίνει αναφορά για, μηχανισμό, ε, για το μηχανισμό ε, για το, καύσιμο των αλλακτικών καύσιμων των, ε, των αερομεταφορών. Έχει περάσει μια συγκεκριμένη αναφορά στο προηγούμενο Συμβουλίο Υπουργών και ο στόχος είναι να, να οριστικοποιηθεί αυτή η πρόταση, αυτός ο μηχανισμός στο Συμβουλίο Υπουργών Περιβάλλοντος που θα γίνει 28 του μήνα και θα είναι μια πρόταση η οποία θα είναι προ όφελο των αερομεταφορών από τη μια αλλά από την άλλη θα δώσει και έναν κίνητρο στους αερομεταφορείς και στις αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόσουν αυτά, αυτά τα αναλλακτικά καύσιμα για τις αερομεταφορές επειδή θα μειώσουν το κόστος τους πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σημαντικό θα είναι ότι το γεγονός ότι μια πρόταση που είχε καταθέσει η Κύπρος, ε, βλέπουμε ότι προωθείται, βλέπουμε ότι συζητείται, αρκετά κράτη-μέλη τη στηρίζουν και αν περάσει θα είναι και μια επιτυχία ε, για την Κύπρο, αφού ε, μια πρωτοβουλία δική της, μια πρόταση δική της θα οριστικοποιηθεί με, με την έγκριση, ελπίζω, 28 του, ε, του Ιούνιου στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος.